Ε, διαψεύδει ή δεν διαψεύδει η κυβέρνηση ότι γίνονταν παρακολουθήσει με το παράνομο λογισμικό. Το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει. Κύριε Λιβαδάρη, έχει αποδείξει η κυβέρνηση, το έχει πει πολλέ φορέ, ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ούτε έμεσα ούτε άμεσα δεν χρησιμοποιεί αυτό το κακόβουλο λογισμικό, ούτε κάποιο άλλο, γιατί όλου αυτού του μήνε έχουμε πληροφορηθεί την ύπαρξη και άλλο τέτοιον είδο κακόβουλων λογισμικών. αυτό το έχει και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο το έχει πει και ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Γεραπετρίτη, σε διάφορε ερωτήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο Κοινοβούλιο και η διαδικασία που έγινε στη Βουλή ε, με την Εξεταστική Επιτροπή δεν έδειξε καμία σχέση ε, της κυβέρνηση, είτε έμεσα είτε άμεσα με αυτό το κακόβουλο λογισμικό. Αυτό σε ό,τι αφορά την χρήση του ε, ή την ε, λειτουργία του μέσω της ΑΕΠ. Ε, αποκλεί η κυβέρνηση ενώ οποιοδήποτε άλλο κέντρο Α, να αυ, αυ, ε, ε, λειτουργεί αυτό, το συγκεκριμένο λογισμικό. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας απαντήσω. Αυτά τα κακόβουλα λογισμικά προφανώ υπάρχουν. Υπάρχουν και στην πατρίδα μα, υπάρχουν και στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για αυτό το θέμα. Και μάλιστα η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι σε θεσμικό επίπεδο η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα απαγορεύσει την λειτουργία και την εμπορία αυτού του κακόβουλου λογισμικού. Από εκεί και πέρα, σα υπενθυμίζω ότι είναι εν εξέλιξη. Η δικαστική έρευνα, ύστερα από τη μηνυτήρια αναφορά που έχει κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, έκανε μετά και ο κύριος Σπύρτζης, σας θυμίζω ότι η ανακοίνωση που κάναμε όταν ο κύριος Σπύρτζης πήγε τότε στην δικαιοσύνη, είπαμε ότι οποιοδήποτε άλλος έχει τέτοιου είδους ενδείξεις να προσφύγει στις αρχές, ε, οι αρχέ είναι υπεύθυνε, η δικαιοσύνη είναι προκειμένου να κάνει την έρευνα και να μα πει τι και πώ ακριβώ γίνεται, διότι ξέρετε και αυτέ οι τεχνολογίε, εγώ δεν είμαι ειδικό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ίντερνετ, το διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία δεν έχει και πατρίδα, δεν έχει και σύνορα. Μπορεί να, να είναι από πουδήποτε και αν οποιοδήποτε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί. Σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα το οποίο επικαλείστε, αντιλαμβανόμαστε όλοι και εσείς είστε δημοσιογράφοι και νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι κανείς θα πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά του, διότι το να επικαλείται κανείς ότι έχω μια πηγή δύο ατόμων που δεν επιδέχεται κανένα είδου αμφισβήτηση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο πολύ αξιόπιστο, δεν είναι κάτι το οποίο Μπορεί κανεί να βασιστεί πάνω στο οποίο σε αυτό για να αποδεχθεί ε, τη λίστα 33 να τον πολύ. Εύκολα κάποιο άλλο μπορεί να γράψει ένα άλλο δημοσίευμα και να επικαλεστεί ε, το ακριβώς ανάποδο. Νομίζω όμως ότι επειδή έχει κληθεί ο εκδότη ε, από τον ε, κύριο Ντογιάκο ότι θα πάει στον κύριο Ντογιάκο, θα πάει στη δικαιοσύνη, νομίζω ότι όλα αυτά θα συζητηθούν Παράδειγμα εκεί πέρα. επόμενη και προφανώ κύριε... θα έχει τα στοιχεία ή δεν θα τα έχει τα στοιχεία και θα το δούμε. Mm -hmm. Αυτό είναι το σκέλο που αφορά την απόδειξη των. Ε, έχουμε όμω ήδη δύο επιβεβαιωμένε περιπτώσει που είναι του κυρίου Ανδρουλάκη ε, και του κυρίου Κουκάκη. Του Προέδρου του Πασόκ και του Δημοσιογράφου του Θανάσου Κουκάκη. Ε, Επίση, έχουμε μια σειρά από δημοσιεύματα και πληροφορίε τα οποία δεν έχουν διεψαυστεί και δεν έχουν επιβεβαιωθεί που χρεώνουν σε κυβερνητικά κέντρα, όχι στην ΕΕΠ. Σε κυβερνητικού παράγοντε ή σε πρόσωπα που έχουν σχέση με κυβερνητικού παράγοντε, την λειτουργία αυτού του συστήματος παρακολουθήσεων στη χώρα μας, το οποίο σήμερα ξένα μέσα το λένε ελληνικό Watergate. Ε, εκεί είστε ικανοποιημένο από το ρυθμό των ερευνών που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει θεσμικά, κοινοβουλευτικά, συνταγματικά. Έχει κάνει όλε τι διαδικασίε. Ό,τι μπορούσε να κάνει κοινοβουλευτικά, χωρί όμω να έχουν κληθεί στι αρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, είτε ήταν η εξεταστική, είτε η επιτροπή θεσμών, τα πρόσωπα τα οποία ε, Λίγο πολύ έχει γίνει γνωστό ότι εμπλέκονται στην εταιρεία που έχει αυτό το λογισμικό στη χώρα μα, γιατί έχει γραφτεί σε πάρα πολλέ εφημερίδε. Δεν έχει προκύψει από πουθενά. Εκλήθησαν ε, οι, ο νυν και ο πρώην επικεφαλή τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και έγινε όλη αυτή η συζήτηση, αν χρησιμοποιεί η ΑΕΠ το Πρέταντο. Έγινε όλη η συζήτηση. Για το αν ήταν νόμιμη ή μη, μη κανεί δεν αμφιβητεί την νομιμότητα τη επισύνδεση στον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το Πρέταντορ, είναι μετά δουλειά τη δικαιοσύνη ε, να κάνει την έρευνα και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Εγώ, κύριε Λιβαδάρη, αυτό το οποίο υποστηρίζω λέω ότι ειδικά από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί όλα αυτά που διαβάσαμε χθε είχαν προαναγγελθεί ε, από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από συγκεκριμένε εκπομπέ, επιχειρείται από το ΣΥΡΙΖΑ μια αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού. Και το λέω κιόλα εν προκειμένου, διότι ο κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, με συγκεκριμένε δηλώσει του, ε, θέτει σε αμφισβήτηση το επερχόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Κάτι εντελώ επικίνδυνο. Κανεί πολιτικό αρχηγός δεν το έχει κάνει αυτό από τη μεταπολίτευση και μετά. Και το κάνει αυτό ο κύριο Τσίπρας και χρησιμοποιεί όλη αυτή την υπόθεση ω μια πολιτική ασπίδα για τον ίδιο, γιατί ακριβώ δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Για ο ο κύριο Τσίπρα βρίσκεται έθεσε σε διάβλητο των εκλογών. Όχι, θα, θα σα υπολογιστέ χωρίς Χωρί να υπάρχει καμία ένδειξη παρά μόνο δικέ του εικασίες, Επιθυμίε θα μπορούσε να το πει κάποιο ότι η κυβέρνηση συσχετίζεται με αυτέ. Δεν έχει προκύψει ένα στοιχείο, κυρία Λιβαδάρη, ότι η κυβέρνηση, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή κάποιο άλλο κρατικό φορέα κάνει χρήση αυτού του κακόβουλου εργαλείου. Όχι κρατικό φορέα, κρατικό ή κυβερνητικό παράγοντα, είστε απολύτω βέβαιο ότι δεν εμπλέκεται. Μπορείτε να το πείτε με σιγουριά, ένα τέλεχο. Σα λέω κυβέρνησης. ότι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν χρησιμοποιείται ούτε έμεσα ούτε άμεσα αυτό ή κάποιο άλλο κακόβουλο λογισμικών. Νομίζω είναι καθαρό αυτό. Ναι και νομίζω ότι είναι καθαρή και η ερώτηση που κάνουμε αν μπορείτε να πείτε με απόλυτη βεβαιότητα πέρα από την ΕΕΠ και τους κρατικούς φορείς ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων σε αυτό το κέντρο, παρά κέντρο, τι ήταν που έκανε Δεν έχει προκύψει από πουθενά κανένα τέτοιο είδου ζήτημα, κύριε Λιβαδάρη. Σα λέω και πάλι, Προκύτει ο ΣΥΡΙΖΑ από και τα δημοσιεύματα, γι' αυτό σα ρωτώ. Οι καταγγελίε ποιε είναι, κύριε Λιβαδάρη, υπάρχουν επώνυμες αποδείξει, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει κάποιο να πάει να καταθέσει κάτι. Σα λέω και το δημοσίευμα που διαβάσαμε χθε επικαλείται δύο πηγέ ανώνυμε, οι οποίε ο ίδιο ο δημοσιογράφο που γράφει το δημοσίευμα λέει ότι είναι πέραν πάση αμφισβητήσεω και είναι αξιόπιστε. Δημοσίευμα... Αυτό δεν αρκεί για να χαρακτηριστούν οι πηγέ αξιόπιστε. Προφανώ δεν αρκεί. Το ίδιο δημοσίευμα, όπω και δημοσιεύματα που είδαμε πρόσφατα στα Νέα και στο Βήμα, χρεώνουν την λειτουργία αυτού του συστήματο και το συντονισμό στον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Ε, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν αποδείξει, δεν υπάρχουν αποδείξει και θα τι δούμε στην έρευνα, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν εσεί είστε βέβαιο ότι αυτή η εμπλοκή δεν υπάρχει. Κυρία Λιβαδάρη, το επαναλαμβάνω. Το η κυβέρνηση, το κόμμα, κόμμα κανένα κρατικό φορέα. Και όταν λέω κυβέρνηση, μιλάμε εν συνόλο. Έτσι. Δεν συσχετίζεται με αυτά τα παράνομα λογισμικά. Προφανώ αυτά τα λογισμικά, για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν. Κανεί δεν αρνείται την ύπαρξή του. Ενδεχομένω κάποιοι να έχουν επιχειρήσει να τα χρησιμοποιήσουν. Νομίζω ότι ο έλεγχο που είχε γίνει στο κινητό του κύριου Ανδρουλάκη από τι υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Έγινε προσπάθεια να μολυνθεί το κινητό του. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει την έρευνά τη και να δει τι ακριβώ συμβαίνει. Σα λέω και πάλι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει θεσμικέ πρωτοβουλίε, έχει παραναγγείλει. Είναι ανοιχτή, είδατε. Έγινε συζήτηση με την Επιτροπή Πέγκα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξει ότι στην Ελλάδα και τα λοιπά η κατάσταση ε, είναι έτσι. Δεν υπόθηκε μόνο αυτό από την Επιτροπή Πέγκα. Συγγνώμη, ναι. κύριε Γαϊτάνη. Υπόθηκε από την Επιτροπή Πέγκα ότι πρέπει αυτό το μυχλώδε τοπίο να ξεκαθαρίσει μέχρι τι Επί τη ουσία η Επιτροπή, μέλο μάλλον τη Επιτροπή Πέγκα, είπε αυτό που λέει και ο κύριο Τσίπρα. Ότι δεν μπορεί η χώρα να, σε, να συρθεί μέχρι τι εκλογέ με ανοιχτό αυτό το θέμα. Ο κύριο Τσίπρα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται από αυτό. Και εγώ σα λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι' αυτό. Και αυτό που κάνει ο κύριο Τσίπρα, γιατί μόνο αυτό ξέρει να κάνει, είναι να συντηρεί μία α, υπόθεση για να καλύψει τα δικά και του πολιτικά κενά και, το ίδιο και ίδιο την πολιτική με το του. Ένδια. Αυτό ρωτάω. Η, γιατί η, η επιτροπή... θέση τη Επιτροπή ΠΕΓΑ αυτή ήταν ότι πρέπει να ξεδιαλυθεί Όχι. το θέμα ο, μέχρι τι εκλογέ. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή είπε ότι στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα, έκανε σύγκριση με το τι συμβαίνει με την Πολωνία και την Ουγγαρία, γιατί η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με, με αυτέ τι χώρε. Από εκεί και πέρα, προφανώ υπάρχει να εξελίξει μια δικαστική έρευνα. Δεν λέει κανεί το αντίθετο. Και η δικαιοσύνη, προφανώ, η οποία είναι σε ανεξάρτητο θεσμό, όπω γνωρίζετε, θα κάνει τη δική τη έρευνα και θα καταλήξει στα δικά τη συμπεράσματα. Ήδη από χθε και από το δημοσίευμα που υπήρχε, υπάρχει μια νέα, μια νέα δικαστική μελέτη ε, έρευνα, με συγχωρείτε, θα κληθεί και ο δημοσιογράφος, σήμερα θα πάει, εν πάση περιπτώσει, στη δικαιοσύνη και έχει ανατεθεί υπόθεση σε εισαγγελέα και θα γίνει αντίστοιχη έρευνα. Ε, Δεχόμενο ότι η κυβέρνηση δεν έχει μη καμία εμπλοκή, όπως λέτε, με αυτή την υπόθεση. Από, και, το γεγονός και μόνο ότι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο ε, φέρετε να παρακολουθείτε. Ότι υπήρξε διαπιστωμένη παρακολούθηση του αρχηγού του τρίτου πολιτικού κόμματο σε κοινοβουλευτική δύναμη στη χώρα συνιστά από μόνο του ένα μείζον γεγονό. Όχι, φαντάζομαι. είναι δύο γεγονότα, κύριε Λεβαδάρη. Ο, ο αρχηγός, ο κύριος Ανδρουλάκης, που παρακολουθούνταν από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτή. Μέσα στι 2-3 μέρε αφού ο πρόεδρο στο Πασόκ Κοινάλ παρακολουθούνταν μέσω νόμιμη επισύνδεση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και παράλληλα είχε γίνει Είναι... επιχείρηση ε, παγίδευση του κινητού Είναι... του με παράνομο λογισμικό. Είναι, με Είναι, ένα δευ... Είναι άλλο... άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Νομίζω ότι για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατέ μα πρέπει να τα βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του ε. ε, σειρά. Ακόμα και εκεί, εσεί έχετε πληροφορίε. Εάν υπήρξε. Εάν υπήρξε. Ε, παρακολούθηση, προσπάθεια παρακολούθηση σε επιπλέον πολιτικά πρόσωπα, θα μένει αυτό να διερευνηθεί. Εγώ, από το δημοσίευμα που διάβασα εχθέ, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία τεκμηρίωση που να τεκμηριώνει αυτό το οποίο γράφει. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ναι. θα τα διερευνήσει. Σε ό,τι αφορά, για να κλείσουμε με αυτό, την τεκμηριωμένη παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, αφήστε το πρέντε εδώ απ' από την uh, Εσεί έχετε μάθει πλέον, έχετε αντιληφθεί, έχετε καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία, ενώ όχι εσεί προσωπικά, για ποιον λόγο παρακολουθεί το λόγο εθνική ασφάλεια ο πρόεδρο του κινήματο Αλλαγή, Πασόκ. Προφανώ και δεν πρέπει να γνωρίζουμε και δεν έχουμε μάθει τέτοιο πράγμα, κύριε Λιβαδάρη. Αυτό είναι απόρριτο ο λόγο. Αυτό το γνωρίζει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το γνωρίζει η αρμόδια εισαγγελέα. Εμεί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και ούτε πρέπει να γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Είναι δυνατόν να μην έχει δικαίωμα να το γνωρίζει αν υπάρχει λόγο εθνική ασφάλεια και η ίδια η Βουλή, οι εκλεγμένοι βουλευτέ του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο νόμο είναι νόμο, κυρία Λιβαδάρη. Ισχύει για όλου. Η κυβέρνηση έχει πει ότι, εν περιπτώσει, στην περίπτωση του κύριου Ανδρουλάκη, επειδή ακριβώ πρόκειται περί πολιτικού προσώπου και πράγματι εκεί υπήρχε ένα θεσμικό κενό για τα πολιτικά πρόσωπα, θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον φίλτρα για να μην καταλογίζει κανεί ε, σε κάποιον ότι προέβη αυτή την κίνηση ε, για ύστερου σκοπού, με ότι είχε δεύτερε σκέψει, είπε ότι στον κύριο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να πάει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και αν επιθυμεί να μάθει του λόγου για του οποίου έγινε αυτή η νόμιμη επισύνδεση. Από εκεί και πέρα, αυτό ο λόγο, κυρία Λιβαδάρη, δεν μπορεί να γίνει. Ε, δεν μπορεί να εξηγηθεί στη δημόσια σε... συζήτηση, δεν μπορεί να γίνει με ανοιχτέ ε, τις τι θύρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοια ζητήματα και επιτροπέ γίνονται σε απόρριτο. Σα το 1999 αντίστοιχη επιτροπή για την υπόθεση του Σαλάν ήταν πάλι σε καθεστώ απορριτότητα. Άρα Υπήρχε λοιπόν είναι κάτι το οποίο και το προβλέπει. Είναι ένα εθνικό ζήτημα για τη χώρα. Εδώ δεν νόμος. ξέρουμε καν αν υπάρχει εθνικό ζήτημα για τη χώρα και για ποιο ζήτημα εθνική ασφάλεια έγινε αυτή η παρακολούθηση. Δεν είναι αυτή η υπόθεση, κύριε Γαϊτάνιου, η υπόθεση ε. με τι παρακολουθήσει. Όχι, το λέω εγώ ότι η απορριτότητα προβλέπεται από τον νόμο, έχει εφαρμοστεί και σε άλλε φορέ και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να συζητηθούν ναι, δημοσίω για λόγου εθνική ασφάλεια. Άλλο το δημοσίω, άλλο το εσωτερικά και διακομματικά στη Βουλή, μεταξύ εκλεγμένων εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ο κύριε Βηκάνη, και Ο κανονισμό και ο νόμο, κυρία Λιβαδάρη, είναι κανονισμό και νόμο, εφαρμόζονται σε όλε ε, τι ε, περιστάσει. Κύριε Γαϊτάνη, σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία είστε, που είχαμε ευχαριστώ. και για την παρουσία σα εδώ στο στούντιο τη Ναυτιμπορική.